Κατερίνα Πευτίτση. Δεν χρειάζεται καθόλου να γνωριστούμε. Είσαι πάρα πολύ γνώριμη και σε μένα και στο κοινό. Πώς και από εδώ? Είπα να έρθω μια βόλτα, γιατί πάντα με ενδιέφερε το styling και πόσο μάλλον για τις γυναίκες οι οποίες έχουν παραπάνω κιλά, που θέλω να τονίσω αυτή την κατηγορία, γιατί θέλω να δείξω ότι υπάρχει μόδα και για εμάς τις τρουμπουλοκομψές. Βέβαια. Οπότε λέω, για να πάω από εκεί από τα παιδιά. Έχω έρθει για να δείξω ότι η ομορφιά και η μόδα δεν έχει sizes. Γεια σας. Γεια σου, γεια σου. Χαμός. Παλιά και αγαπημένη γνώριμη. Λοιπόν, για τους τύπους, πες μας το όνομά σου, γιατί εγώ σε γνωρίζω. Κατερίνα Πευτίτση. Ναι. Και Κατερίνα μου, πες μας με τι ασχολείσαι, τι έχεις κάνει τα τελευταία χρόνια, πες μας όλο το story. Ασχολούμαι με τα social media, είμαι content creator, plus size μοντέλο, make-up artist και φέτος δοκιμάζω ξανά μετά από χρόνια να παίξω στο θέατρο. Έχω τελειώσει φοιτητική. Έχεις ξαναπαίξει δηλαδή? Ναι, ναι, ναι. Α, χρόνια. Α, είσαι ηθοποιός, έχεις τελειώσει. Είμαι, έχω τελειώσει σχολή, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, τι είναι αυτό το πολύ ωραίο look που φοράς? Λοιπόν, εγώ θα το κρίνουμε για που είναι ωραίο και αν είναι, αλλά θέλω να πω ότι εκ πρώτης όψεως. Λοιπόν, εγώ πηγαίνω για πρώτη φορά στο Coachella. Είμαι πάρα πολύ φαν. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πάει πραγματικά εκεί πέρα ποτέ. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω. Και αυτό είναι το look μου. Μπορεί να μην έχεις πάει σωματικά, αλλά βλέπω ότι έχεις μελετήσει λίγο τις εικόνες σε σχέση με το φεστιβάλ αυτό. Καπέλα δηλαδή. Πολύ έτσι έξτρα βαγκάνς. Ναι, και πάρα πολύ ωραίο make-up έχει κάνει. Ευχαριστώ. Κατερίνα. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ προσεγμένο look. Βρίσκω μία υπερβολή στο κεφάλι, δηλαδή δεν θα το ήθελα καθόλου ιδανικά το καπέλο εγώ αυτό που φοράς, γιατί έχεις κάνει τα μαλλιά σου. Μπορείς να το βγάλεις ή είναι... Μπορώ να το βγάλω, απλά έχει το μαντιλάκι. Δεν πειράζει, μια χαρά είναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια υπερπροσπάθεια το καπέλο, γιατί έχεις πολύ ωραία βάλει αυτά τα feathers στα μαλλιά σου. Έχεις κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο make-up, το οποίο είναι πρωταγωνιστικό. Οπότε το καπέλο λίγο μου παίρνει πολύ το μάτι από εκεί που πρέπει και θα ήθελα ιδανικά. Τα χρώματα που έχεις επιλέξει είναι ήσυχα, οπότε με ξεκουράζουν. Και τα βρίσκω πολύ ωραία επιλογή, μπορώ να σου πω. Και ωραία boots, για να τα δω. Πάρτι. Πολύ ωραία. Εσείς γνωρίζεστε, σωστά. Βέβαια. Η mother. Η mother. Η mother ήξερε ότι θα έρθεις εδώ, δεν το ξέρω αυτό. Είχαμε αναφέρει κάποια πράγματα, αλλά δεν είχαμε. Εντάξει, έχει τη δική της πορεία σε πολλά πράγματα. Εγώ μπερδεύομαι σε άλλο. Εντάξει, ήξερε, δεν ήξερε, δεν έχει σημασία. Η απόφαση είναι δική σου. Ξέρω ότι θα είναι πάρα πολύ αυστηρή μαζί μου, οπότε. Ωραία. Σε καθαρισμένα τα πράγματα. Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ, Κατερίνα, σε έχω δει ότι έχει κάνει κάποιες εμφανίσεις τηλεοπτικές και σε άλλα παιχνίδια. Κάτι προσωπικές σου ιστορίες έχεις μοιραστεί σε διάφορες εκπομπές. Γενικά, έχεις έτσι. Σου αρέσει ο φακός, σου αρέσει να απασχολείς. Γιατί ήρθες εδώ? Γιατί θέλω να απασχολήσω κι άλλο. Με ποιον τρόπο? Θέλω να μιλήσω για τις στρουμπουλοκομψές και για τη μόδα στις πιο juicy γυναίκες. Mm-hmm. Θέλω να κάνω τα δικά μου statement όσον αφορά το στυλ και τη μόδα. Mm-hmm. Και θέλω να δείξω ότι η μόδα δεν έχει κανένα size. Σίγουρα η μόδα δεν έχει κανένα size. Mm-hmm. Αυτά τα έχουμε ξεπεράσει. Mm-hmm. Αλλά... θεωρείς ότι έχεις ένα δυναμικό στυλ που μπορεί να ανταγωνιστεί κάποια άλλα κορίτσια που ίσως να έχουν περισσότερη σχέση με τη μόδα, ως styling εννοώ. Ή μήπως το βλέπεις και εσύ όπως ακούσαμε πριν από κάποια άλλα κορίτσια ότι είναι μια έτσι ευκαιρία τηλεοπτική? Για αρχή αυτό θα μου το πείτε εσείς που είστε ο κατάλληλος γι' αυτό, εάν έχω όντως ένα πιο ιδιαίτερο στυλ, αλλά εγώ θεωρώ ότι το στυλ μου και μέσα στα χρόνια που έχω δουλέψει με φωτογραφίσεις στον χώρο της μόδας ως plus size μοντέλο, έχω πολλά πράγματα να δώσω και πολύ ξεχωριστές εικόνες. Οπότε ήθελα να έρθω για να δείξω το styling μου. Και πολύ πράγμων. Κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Εγώ πάντως που την ξέρω, ας πούμε, πολλά χρόνια, πρώτη φορά την βλέπω τόσο ντυμένη, τόσο minimal. Minimal. Ναι. Minimal, όντως. Ενώ
ένα τόνο χρωματικό, ας πούμε, τέλος πάντων. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι επέλεξα ένα τόνο χρωματικό, γιατί έλεγα θα βάλω πολλά κλαμπατσιμπαλά. Οπότε. Κατάλαβε. Κλαμπατσιμπαλά είναι τα αξεσουάρ. Ναι, τα αξεσουάρ, ναι. Στην αργό. Εμένα μου αρέσει αυτό που φοράς. Μου αρέσει πολύ, μια αλήθεια είναι. Thank you. Κατερινά, αν ήμασταν κανονικά μέσα στο My Style Ρόξενο, πόσο πιστεύεις θα σου βάζω κουδουνάρις? Δεν είναι του στυλ του καθόλου αυτό, θεωρώ. Mm-hmm. Αλλά θα έβαζε ένα-δύο. Α, όπως το είπες, ναι, ένα-δύο. Ένα-δύο. Γιατί? Γιατί, ενώ έχει πολλή πληροφορία, είναι ήσυχο, οπότε στο μάτι κάπως γεμίζει και γλυκαίνει, δεν ενοχλεί τόσο πολύ. Οπότε αυτό ίσως να το εκτιμούσατε λίγο παραπάνω εσείς και να βάζατε ένα-δύο. Ναι, γιατί δεν βάλω τρία, ας πούμε. Γιατί δεν ξέρω, γιατί όσο... έχει φοβηθεί το μάτι του εδώ πέρα, βλέπεις τι γίνεται. Βάλτε ένα τρία. Έχει βάλει κατά κύριο καλέ. Ένα πέντε βάλτε για να κάνετε τη διαφορά. Πέντε και εσύ ακόμη δεν ήρθες. Εντάξει, είπα. Ναι, εγώ πραγματικά θέλω να τα ακούσω αυτό. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Κατερίνα, καταρχάς είσαι ένα πολύ πληθωρικό κορίτσι που εμένα αυτό μου αρέσει. Βαθμό δεν θα σου βάζα. Α, δεν βάζετε. Όχι. Όχι. Αλλά αυτό που μπορώ να κάνω, το καλύτερο δηλαδή που μπορώ να κάνω, είναι να πω ότι για μένα είσαι στο My Style Rocks. Ευχαριστώ! Είχες εμβολία? Νομίζω ότι ο πιο tough είναι από εδώ, στα μάτια. Ο πιο σκληρός. Ο πιο σκληρός, ο πιο tough. Ναι. Ναι. Δεν άκουσα γι' αυτό. Εγώ τον έχω ζήσει πολύ λίγο, τον έχω παρακολουθήσει αρκετά. Όντως είναι απαιτητικός, γιατί έχει γνώση, όπως έχουμε πει πάνω στο αντικείμενο. Παρόλα αυτά, είναι δίκαιος. Είναι αρκετά δίκαιος. Και νομίζω ότι λίγο πολύ ήξερες ότι θα τον κερδίσεις. Γιατί ήξερες ότι έχεις ντυθεί σωστά. Mm-hmm. Okay. Άρα, κρατώντας αυτό, κρατώντας και τη στάση του Στέλιου, που για μένα μετράει αρκετά, θα σου πω και εγώ καλώς ήρθες στο My Style Rocks. Ευχαριστώ πολύ. Άρα δηλαδή είναι μέσα στο My Style Rocks η Κατερίνα. Εσένα δεν σου πέφτει λόγος τώρα. Εμάς την κουατσάλα. Δεν μου πέφτει λόγος εμένα, είναι αλήθεια. Έναν δεξιά, έναν αριστερά. Πολύ ωραία επιλογή σήμερα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Καλώς ήρθες στο My Style Rocks. Ευχαριστώ πολύ. Και φανταστικό make-up. Τώρα το παρατήρησα αυτό που έχεις κάνει στη μύτη σου. Είναι φοβερό. Ευχαριστώ. Και στα μάτια και στη μύτη. Δεσμεύομαι για κάποια στιγμή ένα πέντε. Μέσα στο παιχνίδι. Δεσμεύομαι. Το πέντε που θα το βρεις? Από... Θα το ψωνίσεις στο τέλειο. Θα βάλω τα δυνατά μου. Ωραία. Ανυπομονώ να σου βάλω πέντε λοιπόν. Έγινε. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, κατάλαβες. Όχι, πραγματικά. Εγώ θέλω πολύ. Ναι. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Καρτήρια. Ωραία μαλλιά είναι αυτά. Είναι πολύ ωραία. Είναι φανταστική και φωτογραφικό φουλ αυτό. Ναι, και είναι στα γραμμικό και όλα. Όντως, τα σκέφτηκε πολύ σωστά με τη μονοχρωμία, γιατί θα μπορούσε αυτό να είναι καταστροφή αυτό ναι, το look. Ναι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί πέρασα. Είχα πάρα πολύ άγχος. Αυτό δεν ξεπερνιέται, παιδιά, το άγχος. Σε όσο πλάτο για να πας, δεν ξεπερνιέται αυτό το άγχος. Η αλήθεια είναι ότι δεσμεύτηκα για ένα πεντάρι στον κύριο Κουδουνάρη. Οπότε θα βάλω τα δυνατά μου και ελπίζω το πέντε φέτος να είναι από τον κύριο Κουδουνάρη. Δώρο για όλους.